Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κορίνθου υπέγραψε στην Τρίπολη ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Μανώλης Αγγελάκας, παρουσία του Δημάρχου Κορυθίων Αλέξανδρου Πνευματικού, του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διονύση Παναγιωτόπουλου και υπηρεσιακών παραγόντων. Στο θέμα αναφέρθηκε ο επικεφαλής της Παράταξης Κίνησης Πολιτών, ο οποίος τόνισε ότι αισθάνεται ιδιαίτερα ικανοποιημένος και πως από το Πολεοδομικό Σχέδιο θα είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης ακόμα και για τις επενδύσεις. Το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού είναι ένα θέμα που ταλαιπώρησε και εξακολουθεί και ταλαιπωρεί τον καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων. Ο Δήμαρχος μας ανακοίνωσε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ευτυχώς τέλειωσε το κομμάτι που αφορούσε τον Καποδιστριακό Δήμο Κορινθίων. Δηλαδή εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Επομένως, πια έχουμε ένα χωροταξικό σχεδιασμό για το κομμάτι του Δήμου μας που αφορούσε τον πρώην Δήμο Κορινθίων, δηλαδή τον Καποδιστριακό Δήμο Κορινθίων. Όπως ξέρετε, εμείς σε πολλά σημεία του είχαμε διαφωνήσει αυτού του χωροταξικού σχεδιασμού και είχαμε κάνει παρατηρήσεις που άλλες εισακούστηκαν, άλλες δεν εισακούστηκαν. Και είχαμε διαφωνήσει γιατί έχουμε ένα όνειρο, έχουμε ένα όραμα για την πόλη και θέλουμε με ένα συνεπή τρόπο να αναπτύσσεται και να εξυπηρετεί τους πολίτες της. Σε πολλά σημεία αυτός ο χωροταξικός σχεδιασμός είχε προβλήματα. Όμως πιστέψαμε και πιστεύουμε ότι ακόμα και ένα κακός χωροταξικός σχεδιασμός είναι καλύτερος από το καθόλου χωροταξικός σχεδιασμός. Δηλαδή το να καθοριστούν οι χρήσεις γης και να ξέρει ο καθένας πού επιτρέπεται, τι επιτρέπεται, κατά τη γνώμη μας, είναι πολύ καλύτερο από το να μην υπάρχει τίποτα και ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν είχαμε ψηφίσει και εμείς αυτόν τον χωροταξικό σχεδιασμό, με αυτό το σκεπτικό, και επομένως έχουμε συμβάλει κατά τούτο σε αυτό. Πιστεύουμε ότι θα είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης, γιατί για πρώτη φορά ορίζεται τουλάχιστον μια περιοχή βιομηχανικών δραστηριοτήτων, μέσα στην οποία μπορούν να μεταφερθούν, να δραστηριοποιηθούν βιομηχανίες, βιοτεχνίες από την Αττική που η μία μετά την άλλη φεύγουν και επομένως με τρόπο που θα προστατεύει το περιβάλλον αλλά και θα οριοθετεί τις δραστηριότητες να μπορούν να αναπτυχθούν για να αυξηθεί επιτέλους ο στόχος της Κορινθίας, δηλαδή να αυξηθεί η εργασία, να μειωθεί η ανεργία.